Στο σημείο αυτό να περάσουμε στον ε, καλεσμένο μας, τον ε, βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τον κύριο Χρήστο Κατσότη. Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα ήθετε. σας. Εσείς ήσασταν οι πρώτοι που, νωρίς, νωρίς που είχατε πει να αρθεί το καθεστώς Προστασία των ε, μαρτύρων. Ακριβώς. Από την αρχή διαφωνήσαμε με αυτή την λογική ότι με κουκούλες ο άλλος θα πάει να δώσει κατάθεση για ένα μεγάλο σκάνδαλο που αφορά την Οδάρτης, σκάνδαλο που αφορά όλο το λαό. Γιατί ουσιαστικά αυτοί πληρώνουν το μάρμαρο των αντιθέσεων, των ανταγωνισμών των πολυεθνικών εταιριών για το φάρμακο το οποίο τελικά καταντά φαρμάκι και πολλοί το στερούνται επειδή είναι στα χέρια των πολυεθνικών εταιριών. Αυτό είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο. Βεβαίω υπάρχει, υπάρχει το σκάνδαλο, αυτό το αναδείχθηκε το προηγούμενο διάστημα. Το αν είναι ή όχι εμπλεγμένοι πολιτικά πρόσωπα κτλ., αυτό πρέπει να διερευνηθεί με όλες τις πτυχέ που μπορεί να έχει και βεβαίως δεν μπορεί κανείς να εμποδίζει αυτή τη, τη διαρρεύνηση. Που μέχρι τώρα φαίνεται ότι εμποδίζεται. Με διάφορου τρόπου. Άκουσα και στο ρεπορτάζ τον κύριο Κεγκέρογλου που είπε ότι που αναρωτήθηκε ότι υπάρχει κάποιο που δεν θέλει να λάμψει η αλήθεια. Προφανώ. Εδώ λέει ο λαό μα ένα ρητό. Κόρα κασκορά κουμάτι δεν βγάζει. Και επειδή αυτά έχουν βγει από τη ζωή. Και εδώ φαίνεται ότι ο ένα καλύπτει τον άλλον διαχρονικά εδώ, για δηλαδή, πόσε επιτροπέ έχουν γίνει. Πέστε μας ποιο σκάνδαλο έχει διερευνηθεί και έχει φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο, όπως λένε. Κανένα. Γιατί όλη αυτή η λειτουργία του συστήματος, να το πούμε έτσι, είναι τέτοια που το, τα σκάνδαλα με αυτή τη λειτουργία είναι, είναι αυτό που λέει ο λαός μας νύχη κρέα. Αυτή η λειτουργία του συστήματος που στηρίζεται στην ιδιωτική πρωτοβουλία, που στηρίζεται στην επιχειρηματικότητα, που υπέρτατο νόμο είναι το κέρδος, είναι γεγονός ότι θα προκαλεί όλα αυτά τα σκάνδαλα, κάθε πολυεθνική θα επιδιώκει με όλους τους τρόπους να πάρει την αγορά, να το πω έτσι, να είναι αυτή η κυρίαρχοι για να κερδίζουν ε, με τα προϊόντα τα οποία διαθέτουν. Άρα λοιπόν αυτή είναι η λειτουργία του συστήματος. Και τι έκανε ο Νοβάρτης, αυτό έκανε. Εξαγόρασε ο κόσμο, εξαγόρασε και ο κόσμο και προσπάθησε να είναι ε, μονοπόλιο στα προϊόντα που αυτή διαθέτει στην αγορά. Αυτό είναι το σύστημα. Αυτό είναι το σύστημα. Και αυτό το σύστημα δεν πρόκειται να αλλάξει. Και ο λαό θα πληρώνει ακριβά τα κέρδη των πολυεθνικών και θα στερείται το φάρμακό του αυτό που το έχει ανάγκη ο καρκινοπαθή. Όχι και όχι μόνο. Και όσε ασθένειε υπάρχουν οι οποίε μπορούν να αντιμετωπιστούν. Και βλέπετε, πάρα πολλοί κόσμοι στερείται πράγματι την, το φάρμακό του για να μπορεί να ε, γίνει καλά ή να απαλύνει τον πόνο του. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Επειδή είπατε, να περάσω σε ένα άλλο θέμα, ε, επειδή είπατε ότι αυτό είναι το σύστημα, ε, με αφορμή και μια δήλωση που έκανε, μια τοποθέτηση που είχε κάνει ο κύριος Τσίπρας για τους αρμούς τη εξουσίας, ε, ο κύριος Κουτσούμπας ε, του είπε ότι αυτό είναι το σύστημα, ότι δεν, δεν ξέρει τι, τι, είναι ο καπιταλισμός. Ε, Προφανώ έτσι είναι, γιατί ο κύριος Τσίπρας υπηρετεί τον καπιταλισμό. Δεν αφισβητεί αυτό το σύστημα και τη λειτουργία του, δεν αφισβητεί ότι οι πολλοί θα δουλεύουν και οι λίγοι θα κερδίζουν. Δεν αφισβητεί την κυριαρχία των μονοπωλίων και των πολυεθνικών, που εμεί λέμε ότι σήμερα έχει, υπάρχει μια δικτατορία των μονοπωλίων που αυτοί καθορίζουν τη χαμοζωή του λαού μα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτοί αποφασίζουν τι μισθό θα πάρουμε, τι σύνταξη θα πάρουμε, τι περίθαλψη θα έχουμε, τι παιδεία θα έχουμε. Και βλέπετε το πολιτικό προσωπικό υλοποιεί τα αιτήματά του. Χθε, για παράδειγμα, ήταν στην Επιτροπή ο ΣΕΒ ο οποίος ήρθε να μας πει ότι για την κρίση, τη χρεοκοπία της χώρας, φταίνε οι παθογένειες του κοινωνικού ασφαλιστικού συστήματος. Ότι έδινε μεγάλες συντάξεις. Ότι τα όρια ελκύς ήταν μικρά. Αυτοί που έφεγαν το καταπέτασμα. Εκατό δις ευρώ έφεγαν από τις εισφορές των συνταξιούχων που ήταν χωρίς ε, άτοκα στην Τράπεζα της Ελλάδας. Τα πήραν με θαλασσοδάνεια. Και άλλα εκατό δις τώρα Μόνο όλα αυτά τα 10 χρόνια στην περίοδο τη κρίση. 200 δι ευρώ. Φανταστείτε αυτά να ήταν σαν αποθεματικά στα ταμεία, τι συντάξει θα μπορούσε να πάρει ο κόσμο. Ε, λοιπόν, αυτή είναι η λειτουργία του συστήματο. Αυτοί επιβάλλουν αυτή την κατάσταση και ο λαό πρέπει να δει. Αν πράγματι θα ανεχτεί μια τέτοια πορεία, γιατί αυτή είναι η αρμή τη εξουσία, αυτή είναι η κυριαρχία του κεφαλαίου, όπω λέμε, ή αν θα πάρει την υπόθεση στα χέρια του για να μπορέσει πραγματικά να αλλάξει ριζικά την κατάσταση και να ικανοποιηθούν οι δικέ του ανάγκε. Ε, ακούσατε τον κύριο Βρούτση που λέει ότι πρώτη φορά επενούν. Εγώ μπορώ με ασφάλεια mm. να πω ότι εσεί είσαστε κάθετα αντίθετοι στο ασφαλιστικό. Είχατε και μια δυναμική συλλητηρίο το ΠΑΜΕ. Ε, Κοιτάξτε, το ΠΑΜΕ δεν είναι κοκουέρα, έτσι. Όχι. Όμω αλλά... συμμετέχουν σε αυτό ναι. και είναι μπροστά και οργανώνουν την πάρη των εργαζομένων. Συμμετέχουν σε αυτό γιατί είναι και άλλοι αγωνιστέ, και άλλοι εργάτε οι οποίοι δεν συμβιβάζονται, δεν συνενούν με αυτό που είπαμε και προηγουμένω, με αυτό που του παρέχει το σύστημα. Τα λίγα, τα ελάχιστα. Κοιτάξτε να δείτε, ο κύριο Βρούτση έχει πει πάρα πολλά ψέματα μέχρι τώρα. Προσπάθησε όλη αυτή την περίοδο με ένα οριμαγδό προπαγάνδα να παρουσιάσει το μαύρο άσπρο. Διανθίζει με διάφορε έβυχε λέξει όλο αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο θα το βρει μπροστά όλο ο λαό και το παρελθόν και το παρόν και το μέλλον, να το πω έτσι, των ασφαλισμένων. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο, αν θέλετε, βάζει τα φόπλακα σε αυτόν τον χαρακτήρα της ασφάλισης που είχε προσδώσει η εργατική τάξη με τους αγώνες, με το αίμα της που έχησε όλα αυτά τα χρόνια. Τι προωθεί αυτό το νομοσχέδιο, καταρχήν κάνει δεκτή την λογική, τη στρατηγική του νόμου Κατρούγκαλου, αυτό είναι η βάση του και κάνει και διορθώνει κάποια κενά τα οποία είχε εντοπίσει το Συμβούλιο τη Επικρατεία και έρχεται τώρα ο νόμος, ε, αυτό το νομοσχέδιο να τα διορθώσει αυτά και έτσι λοιπόν να ολοκληρώσει αυτού του τρει πυλώνε το άνοιγμα του δρόμου για την ιδιωτικοποίηση τη κοινωνική ασφάλισης. Όπου ο ασφαλισμένο για να έχει μια σύνταξη καλή, πρέπει οι εισφορέ του να επενδύονται σε χρηματιστηριακά προϊόντα τα οποία θα αποδίδουν. Αν κάποιο δεν θέλει να ρισκάρει, θα είναι σε χαμηλού, σε χαμηλή απόδοση. Το άλλο σε μεσαία ή σε υψηλή, με αντίστοιχο ρίσκο. Άλλοι που θα ρισκάρουν. Όπω μέχρι τώρα βέβαια, αυτό το κράτο τίποτα είναι κράτο του κεφαλαίου, αυτού στηρίζει. Όπω και τώρα λοιπόν έφαγαν τα τι εισφορέ, τι συντάξει των ασφαλισμένων. Έτσι βέβαια και στο μέλλον με όλη αυτή τη λογική που λέει αυτό το ασφαλιστικό που προωθεί και αυτή η κυβέρνηση όπω και η προηγούμενη, γιατί είναι κατευθύνση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, κανεί εργαζόμενο μεθαύριο συνταξιούχο δεν θα είναι βέβαιο τι θα πάρει. Μόνο θα ξέρει τι θα δώσει. Τι κάνει λοιπόν αυτό το νομοσχέδιο, καταρχήν τι λέει. Η κατώτερη σύνταξη εκεί που ήταν 492 ευρώ σαν κατώτερη σύνταξη και 230 ευρώ το ΕΚΑΣ, 712 ευρώ, σήμερα αυτό που είναι κατώτερη συνταξιότητα, γιατί αυτή είναι η βάση, παίρνει 345 συν 58 ευρώ η ανταποδοτική, με, λέω με 500 ευρώ συντάξιμο μισθό. Άτε να είναι 61 ευρώ με 600 ευρώ συντάξιμο μισθό. Θα είναι τόσο λίγο ο συντάξιμο μισθό, Για δέστε, πόσοι μπορούν σήμερα να συμπληρώνουν, αν θέλετε, τα 9.000 σε 9.000 ημέρε ασφάλισης. Το οποίο τι είναι, 30 χρόνια με 300 ένσημα το χρόνο. Δεν είναι τα παιδιά μου είναι 30 χρονών. Τα ένσημα που έχουν είναι ελάχιστα. Γιατί ήταν μία στη δουλειά, μία στην ενεργεία. Και δεν είναι μόνο τα δικά μου παιδιά, είναι όλα τα παιδιά έτσι. Και όχι μόνο παιδιά και μεγάλη ηλικία που είναι μία στην ενεργεία, μία στην εργασία. Τετράωρα, μερική απασχόληση και όλα αυτά. Αυτά λοιπόν θα δώσουν συντάξιμο μισθό πολύ μικρό Άρα λοιπόν, αυτό το νομοσχέδιο καταδικάζει και τους νέους, και τους μεγαλύτερους και τους συνταξιούχους σε συντάξεις πείνας. Εθνική σύνταξη. Αυτή εγγυάται το κράτος. Η ανταποδοτική είναι αυτή που υποτίθεται εγγυάται το ΕΦΚΑ, αλλά το κράτος δεν θα χρηματοδοτεί. Αν έχει το ταμείο θα δίνει. Αν δεν έχει δεν θα δίνει. Όπως και η επικουρική. Δεν είναι τυχαίο ότι τώρα σε αυτό το νομοσχέδιο ενοποιεί το, την επικουρική σύνταξη με την κύρια σύνταξη, που η οποία είναι η ανταποδοτική ουσιαστικά, γιατί η εθνική Μα. είναι από τον προπολογισμό, προκειμένου να κάνει τι, να τη βάλει στι επενδύσει. Να επενδυθούν αυτέ οι εισφορέ, οι μελλοντικέ συντάξει <ΣΣΣΣ> δηλαδή. Που όπω έγινε και παλιότερα, με τα δομημένα ομόλογα, με το PSI και με όλα αυτά που είδαμε τα προηγούμενα χρόνια με αποτέλεσμα να χάσουν στα πάνω από 200 δις ευρώ, όπως είπα και προηγουμένως. Είναι λοιπόν μια πολιτική η οποία δεν μπορεί να διορθωθεί, να το πούμε έτσι. Γι' αυτό εμείς ζητήσαμε την απόσταση του νομοσχεδίου. Ε, ο κύριος Βρούτσης επικαλέστηκε την αναλογιστική οργ... μελέτη. Είπατε για πρώτη φορά και όλα Μια αναλογιστική <συνοδέχεται> μελέτη, η οποία, Τι... ποια είναι η βάση του, η ανταποδοτικότητα. Δεν υπάρχει πιο αντιδραστική έννοια για το κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα από αυτή την έννοια τη ανταποδοτικότητα. Δηλαδή, ό,τι έδωσε, θα πάρει. Δηλαδή, ο εργαζόμενο που δουλεύει εδώ μια ζωή και παράγει τα πάντα, τον πλούτο, αυτά έδωσε μόνο. Αυτά έδωσε. Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, ποιο το δημιουργεί. Το παράσιτο που έχει του εργάτε και δουλεύουν και σκοτώνονται στη δουλειά ή δρώνουν ζουν στην εξαθλίωση, στη φτώχεια με ένα μεροκάματο τη πείνα και αυτοί έχουν τα κέρδη, αυτοί συμμετέχουν στον κρατικό προπολογισμό. Ή μήπω οι εργαζόμενοι με τη φορολογιστή που έχουν επιβάλει σήμερα και με όλα αυτά τα χαράτσια που πληρώνουν. Προσφέρουν λοιπόν τα πάντα οι εργαζόμενοι. Δεν μπορεί λοιπόν να λες ότι αυτά έδωσες, άρα λοιπόν αυτά θα πάρεις. Έδωσε τα πάντα και τους δίνουν για σύνταξη μια καραμέλα. Αυτή είναι η ουσία. Και αυτό δεν μπορεί να το ανεχτεί κανείς, δεν μπορεί να μειώνει τις απαιτήσει του. Θα πρέπει το επόμενο διάστημα, εμείς είμαστε βέβαιοι σε αυτό, όπως και με τον νόμο Κατρούγκαλου, εμείς είμαστε αυτοί που μπήκαμε μπροστά για να μπορέσουμε mm. να ενημερώσουμε τον κόσμο, να οργανώσουμε την πάλη του και να είμαστε μπροστά κάθε μέρα, 150 κινητοποιήσει, 160 γίνανε με το Κατρούγκαλου, που λέει ο κύριο Βρούτση ότι δεν έγινε τίποτα. 160 κινητοποιήσει. Ο κύριο Βρούτση και η Νέα Δημοκρατία έλεγε ότι το κράτο έχει συνέχεια. Εμεί δεν θα του καταργήσουμε τον όπως θα το νομοκατρούγκαλο, όπω αυτό κάνει τώρα. Δεν το καταργεί, απλά τον έχει σαν βάση και κάνει αυτά όπω έχουμε τα κενά. Εμεί λοιπόν θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε. Και όχι μόνο εμεί. Ξέρετε ότι προχ... στο... στην απεργία προχθέ παρά τον οριμαγό τη οικουφαντία της τρομοκρατίας, κρατικής και παρά την προσπάθεια αυτής της συνδικαλιστής μαφίας στη ΓΕΣΕ να κάνει απεργοσπασία και να καλεί τις οργανώσεις να μην απεργήσουν, λοιπόν η απεργία ήταν πολύ μεγάλη, η μεγαλύτερη του τελευταίου χρόνου και η συγκέντρωση ακόμα μεγαλύτερη. Είναι απόδειξη ότι ο κόσμος δεν το κουτοχόρτο, ότι ο κόσμος ενημερώνεται, ότι οι εργαζόμενοι θα πάρουν την υπόθεση στα χέρια του και να ψηφιστεί το νομοσχέδιο, θα συνεχίσει αυτό ο αγώνα και θα έχει την κατάληξη του νόμου κατ' και ο λαό θα επιβάλλει μια άλλη πολιτική το επόμενο διάστημα. Για την πρώτη κατοικία, προστασία θα συνεπικουρήσετε και εσεί αυτό στην ενιαία φωνή που είπε και ο κ. Καναδαλίδη. Καταρχήν πρέπει να πω ότι και το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν λερωμένη τη φωλιά του απέναντι σε όλου αυτού που σήμερα είναι σε αυτή τη δινή κατάσταση που είναι μπροστά του ο πριστιασμός, η κατάσχεση και όλα αυτά που βιώνουν σήμερα, όλοι αυτοί που βρέθηκαν, να το πω έτσι, με την πλάτη στον τοίχο. Γιατί βρέθηκαν έτσι, επειδή πλήρωσαν την κρίση και το χρέος που δεν είναι δικό τους. Πλήρωσαν αν θέλετε τη λειτουργία αυτού του συστήματος, όπου σήμερα ε, η κρίση είναι μάλλον, να το πω, είναι χαρακτηριστικό αυτής της λειτουργίας και βέβαια την πληρώνουν οι εργαζόμενοι, οι αυταπασχολούμενοι, η φτωχή αγροτιά. Αυτοί λοιπόν είναι μπροστά στα μεγάλα προβλήματα των χρεών. Τα μεγάλα χρέη, ξέρετε, είναι στο απειρόβλητο. Είναι στο απειρόβλητο. Αυτό που χρωστάει μέχρι 500 ευρώ, ξέρετε πολύ καλά, ότι του κατάσχουν, του στέλνουν κατασκετήριο τα 500 ευρώ. Εμεί δεν συμφωνήσαμε με τον Ηρακλή, όπω ακούσαμε προηγουμένω. Γιατί δεν λύνει ζητήματα. Το ΚΚΕ έχει κάνει συγκεκριμένη πρόταση νόμου. Όπου με αυτή και με τα μέτρα που αυτή είχε, ανακούφιζε πράγματι τα λαϊκά νοικοκυριά από το μεγάλο βάρο που βρέθηκαν να σηκώνουν εξαιτία αυτή τη πολιτική που ακολουθήθηκε με τη μειώση των μισθών, των συντάξεων, με του φόρου, τα χαράτσια. Και βρέθηκε ο κόσμο να μην μπορεί με την ανεργία βέβαια, τι απολύσει. Όλα αυτά διαμόρφωσαν αυτή την κατάσταση. Γιατί αυτή ήταν η, λύση στην κρίση που έδωσε το σύστημα. Απολύσει, μειώσει μισθών, συντάξεων και φόρου αβάσταχτου. Άρα λοιπόν εμεί είπαμε ότι θα πρέπει εδώ να διαγραφεί, να διαγραφούν τόκοι, οι περιμερίε, το ένα το άλλο και βέβαια να υπάρχει κούρεμα του κεφαλαίου που έχει πάρει κάποιο για το δάνειο. Μέχρι και 50% έχουμε πει το κούρεμα του, γιατί άλλε συνθήκε τότε, άλλε τώρα. τώρα. Και εξάλλου οι τράπεζε εδώ που τα λέμε, ανακεφαλαιοποιήθηκαν. Από ποιον, πάλι από αυτά τα θύματα, του εργαζόμενου, του αυταπασχολούμενου, αυτοί που αν θέλετε αγκομαχούν να τα βγάλουν πέρα. Ανακεφαλαιοποιήθηκαν οι τράπεζε. Τα πήραν δηλαδή. Και τώρα θέλουν ξανά να αρπάξουν τα σπίτια των ανθρώπων, να του βγάλουν απ' έξω. Σε ό,τι μα αφορά, επιμένουμε, αν θέλετε, στην πρότασή μα, η οποία πραγματικά οδηγεί στην διέξοδο αυτά τα λαϊκά νοικοκυριά που Έχουν βρεθεί στο άδειο έξοδο με όλε τι προτάσει που έχουμε καταθέσει και θα το παλέψουμε. Ναι. Θα το παλέψουμε και θα είμαστε ενάντια στου πληστηριασμού. Ξέρετε πολύ καλά ότι και εκεί πρωτοστατούμε. Αν μη τι άλλο, από πάλι ξέρετε. Και εκεί έχουμε σώσει, αν θέλετε, κόσμο να μην πεταχτεί στον δρόμο. Μάλιστα. Ε, μιλάμε δηλαδή η οργάνωση αυτή τη πάλι για να μην ε, πάρουν τα σπίτια των ανθρώπων. Όσο για τον κύριο Βαρουφάκη, δεν έχουμε καμία αγωνία το τι περιέχουν τα ηχογραφημένα στοιχεία που θα δώσει. Ξέρουμε πολύ καλά ποια ήταν η θέση του, ποια ήταν η στάση του, όλη αυτή την περίοδο και ξέρουμε πολύ καλά τι υπηρέτησε με την παρουσία του εκεί και τι διαπραγματεύονταν. Δεν διαπραγματεύονταν να πληρώσει την κρίση αυτός που τη δημιούργησε που είναι το κεφάλαιο αλλά ο λαός απλά να μην είναι τόσο σπυρός ή ο μαλακός. Η ουσία είναι ότι πληρώνουμε. Ολη αυτή την πολιτική που ακολούθησε και ο Βαρουφάκη και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία στο θέμα τη κρίση και τη διεξόδου.